Μένουμε στο θέμα. Έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Κόντρα τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Νίκο Χαριτάκη. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα και στου ε, τηλεθεατέ ε, για να κάνουμε μια ακτινογραφία τη απόφαση του Eurogroup. Καταρχά, ένα σχόλιο επί τη απόφαση. Ναι, νομίζω ότι η απόφαση είναι μια δανειακή απόφαση. Ουσιαστικά είναι ένα νέο μνημόνιο. Ε, η οποία ε, είναι συνέχεια τριών μνημονίων τα οποία στόχευαν με πολλά μέτρα στην έξοδο της Ελλάδος στις αγορές και σήμερα πετύχαμε το ακατόρθωτο να υπογράψουμε ένα τέταρτο, να συμφωνήσουμε ένα τέταρτο μνημόνιο για να μην βγούμε στις αγορές. Διότι όλη η μετακίνηση η οποία έγινε στις, στις χρηματοδοτικές εξυπηρετήσεις, ουσιαστικά απέβλεπε στο να αποδεσμευτεί η Ελλάδα από την υποχρέωση να βγει στις αγορές ελεύθερα και να δανειστεί για να εξυπηρετήσει τα χρέη τα οποία ήταν Υποχρεωμένο να εξυπηρετήσει. Να μείνουμε λίγο σε αυτό που λέτε, αφού πούμε και στου τηλεθεατέ και τι τηλεθεάτριε ότι είμαστε διαρκώ συνδεδεμένοι απευθεία με το Ζάπιο, εν αναμονή και τη ομιλία του Πρωθυπουργού. Κύριε Καθηγητά, αυτό το οποίο α, έχουμε συνηθίσει στην κοινή συνείδηση Παρακαλώ. ότι σημαίνει μνημόνιο, σημαίνει ότι έρχονται κάποιοι και σου λένε θα πρέπει να πάρει αυτά τα δυσάρεστα μέτρα για να πάρει αυτά τα λεφτά. Εδώ βλέπουμε ότι η μόνη, σύμφωνα μέσα στη συμφωνία, η μόνη υποχρέωση που υπάρχει είναι για πλεόνασμα 3,5%. Και δεν υπάρχει καμία αιρεσιμότητα εκτός από τα κέρδη των ε, κρατικών ομολόγων 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Πώς είναι λοιπόν νέο μνημόνιο. Η, η, η λέξη μνημόνιο ε, προέρχεται από την Δανειακή Σύμβαση την οποία υπογράφουμε. Όταν λοιπόν υπογράφεις μια Δανειακή Σύμβαση έχεις και κάποιες υποχρεώσεις οι οποίες συνδέονται με αυτή τη Δανειακή Σύμβαση. Το 3,5% που αναφέρατε παραδείγματος χάρη είναι μια δέσμευση της Ελλάδος mm -hmm. να τηρήσει το μνημόνιό της. Αυτό είναι ένα μνημόνιο. Αυτά που, τα μέτρα που υπογράψαμε προχθές με την, τα 88 μέτρα της, τα προαπαιτούμενα, ε, τα προαπαιτούμενα ναι. είναι μέρος αυτής της διαδικασίας είναι Αυτά ήταν πο... το προηγούμενο μνημόνιο, το τρίτο ο, ο, Συγγνώμη, δεν καταλάβατε ε. Συγγνώμη, ε, τα 15 δισεκατομμύρια που μας δώσανε mm -hmm. τα οποία είναι 11,7 για να ξεπληρώσουμε τη δόση του Ιουλίου και 3,3 για να ξεπληρώσουμε τη δόση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου mm -hmm. αυτά είναι τα 15 που μας mm -hmm. δώσανε ουσιαστικά είναι ένα bridge financing, δηλαδή είναι μια γέφυρα μεταξύ του τρίτου και του τετάρτου. Ούτω ώστε να μην αποδεσμευτούν τα χρήματα τα οποία υπήρχαν στο τρίτο και δεν είχαν χρησιμοποιηθεί στο σύνολό τους και επιστραφούν στις κυβερνήσεις και άρα έμενε το ESM χωρίς αναγκαία κεφάλαια για να μπορέσει να κάνει την τη, κατά κάποιο τρόπο χρηματοδότηση του τετάρτου μνημονίου. Αυτό έγινε ουσιαστικά, δεν έγινε τίποτα άλλο. Ε, το γεγονός ότι έως το 2042 ε, και έως το 2060 η Ελλάδα ε, θα είναι μία από τις χώρες της Ευρωζώνης ε, που θα έχει τις λιγότερες υποχρεώσεις ως προς την εξυπηρέτηση των δανείων της δεν είναι σημαντικό για την επόμενη μέρα της χώρας για τα κριτήρια, για τις αποφάσεις επενδυτών να έρθουν να επενδύσουν κλπ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ελέτε λοιπόν ότι ακριβώς επειδή... Ε, περάσαμε στο τέταρτο μνημόνιο και ακριβώς επειδή μας δόθηκε αυτή η διευκόλυνση να μην μπούμε στις αγορές, να μην βγούμε στις αγορές και όλη τη διαχείριση του παλαιού χρέους να την κάνει το ESM μέσω ε, χρηματοδοτήσεων αυτής της μορφής ουσιαστικά απαλλαγήκαμε από το να έρθει το παλαιό χρέος αντίπαλο του νέου χρέους δεν θα βγάλουμε νέο χρέος ε, απαλλαγήκαμε από τις οποιασδήποτε παρεμβάσεις μπορούσε να έχει αυτή η σχέση στις αγορές και ουσιαστικά ερχόμαστε και λέμε ότι δίνουμε το δικαίωμα στο ESM στα επόμενα 10 χρόνια να ρυθμίσει έτσι το αποτέλεσμα ούτως ώστε να έρθουμε πιο ομαλά σε μία έξοδο στις αγορές μετά από 10 χρόνια του επίπεδου ε, των αντικειμενικών ε, συνθήκων που θα έχει τότε η οικονομία μας. Δηλαδή η οικονομία δεν μπορεί να βγει, η Ελλάδα δεν μπορεί να βγει στι αγορέ όταν η Αμερική σήμερα δανείζεται με 3%. Και η... πώ έχει βγει δύο φορέ ω τώρα. Μα δεν βγήκε. Δεν βγήκε. Πήρε ένα εικονικό. Ε, ε, μια ουσιαστικά 3 δισεκατομμύρια, πήρε μια υποαίρεση δανειακή συμφωνία. Δηλαδή είπε, εάν εγώ θέλω να το χρησιμοποιήσω, θα το χρησιμοποιήσω. Δεν, ουσιαστικά αυτό δεν ήταν δάνειο το οποίο χρηματοδότησε, εξυπηρέτηση κάποιο άλλο δανείο. Ήταν μια ε, αν θέλετε, πιστοτική διευκόλυνση σε περίπτωση που κατά την οποία η Ελλάδα είχε, είχε αυτό το πρόβλημα. Και γι' αυτό το λόγο και ε, όπω φαίνεται, ε, η, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο ακόμη δεν έχουν καταθέσει την έκθεση βιωσιμότητα την οποία περιμένουν. Δηλαδή, αυτό που γράφτηκε ότι υπόθηκε σήμερα από τον κύριο Πρωθυπουργό ότι ουσιαστικά η, το δημόσιο χρέο είναι βιώσιμο, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια. Ε, κύριε, κύριε Χαριτάκη, ε, το γεγονός ότι υπάρχει υπεραπόδοση της οικονομίας και το ότι δεν αναφέρεται στο Eurogroup το ψηφισμένο μέτρο για τη μείωση των συντάξεων, πιστεύετε ότι α, δίνει στην κυβέρνηση δημοσιονομικό χώρο και επιχειρήματα για να παλέψει να ακυρωθεί αυτό το μέτρο. Το δεν αναφέρεται στο Eurogroup, νομίζω ότι το Eurogroup... Ε, Δέχθηκε ότι η ελληνική κυβέρνηση έκανε και τα 88 προαπαιτούμενα. Στα 88 προαπαιτούμενα ήταν και η μείωση των συντάξεων, όπω ήταν και η μείωση των, ε, του αφορολογίου του. Αυτά ήταν μέσα στη συζήτηση. Δεν, άρα δεν υπήρχε δεύτερη αναφορά. Δηλαδή, τι να αναφέρει, να αναφέρει ότι κάτι το οποίο το δέχτηκε προηγουμένω το ξαναδέχεσαι τώρα. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Ε, άρα αυτό είναι ξεκαθαρισμένο. <σχειά> Κύριε Καθηγητά, σα ευχαριστούμε θερμά <σχειά> για την παρουσία σα στο Δελτίο Ειδήσεων. Να είστε καλά κι εσεί.